να πάμε μέχρι την κοινότητα Κομμένου, όπου είναι τεράστια η επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από φυτοφάρμακα και λοιπάσματα. Η κοινότητα έτσι έρχεται σε επαφή με τους επιστημονικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και το ΤΕΙ Υπήρου, για να προτείνουν τα μέτρα αντιμετώπισης αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Την επιστημονική γνώση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Υπήρου αξιοποιεί η κοινότητα Κομμένου για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Για μεγάλη επιβάρυνση του αρδευτικού και αποστραγγιστικού άβλακα που καταλήγει στον άραχθο και τον αμβρακικό κόλπο από φυτοφάρμακα και λοιπάσματα κάνει λόγο ο πρόεδρος της κοινότητας και εξηγεί γιατί αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καταρχάς ξεκινάμε εμείς, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο, ας πούμε, και γενικό και αφορά όλη την περιοχή. Εμείς ξεκινάμε από ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με εμάς κυρίως και με άλλους ίσως, αλλά εμείς το εντοπίζουμε εδώ στην περιοχή μας. Και αυτό το πρόβλημα αφορά την μόλυνση που γίνεται στον αποστραγγιστικό και αρδευτικό ταυτόχρονα άβλακα, που ξεκινάει από την Περάνθη και καταλήγει στον Άραχθο. Αυτός ο άβλακας είναι και το κυριότερο σημείο από το οποίο γίνεται το γέμισμα των ραντιστικών από τους παραγωγούς για να γίνει η φυτοπροστασία στα κτήματα. Σε διάφορα σημεία λοιπόν πετιούνται μπουκάλια από φυτοφάρμακα και δημιουργείται μια μόλυνση. Συν το ότι βέβαια υπάρχει και μόλυνση από την απορροή των λοιπασμάτων. Με αφορμή αυτό λοιπόν, με αφορμή αυτή το πέταμα των μπουκαλιών, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, είπαμε να ξεκινήσουμε μια δράση, να βελτιώσουμε κάπου